Το πρωινό της 3ης Σεπτεμβρίου 1826 όλοι οι αναπλιώτες ξεπετάχτηκαν τρομαγμένοι από τον ύπνο. Τους ξεσήκωσε από το στρώμα τους κάποιος πρωτάκουστος μηχανικός κρότος που ακουγόταν όλο και να ζυγώνει μέσα στο λιμάνι τους. Ο ουρανός σκεπάστηκε από καπνό και η θάλασσα αναταραζόταν παράξενα. Άλλοι τρέχανε στα παράθυρα και στα μπαλκόνια και άλλοι τρεχάτη φτάνανε ως κάτω στο γυαλό. Και αντίκριζαν τότε οι αναπλιώτες να σκίζει τα νερά και να μπαίνει στο λιμάνι τους ένα μαύρο καράβι που για πρώτη φορά βλέπανε. Τούτο δεν έμοιαζε με τα άλλα που άραζαν ή και αρμένιζαν στα νυχτά. Είχε 4 θεόρατα κατάρτια, μα τα πανιά του τυλιγμένα, άχρηστα. Και στη μέση μια καμινάδα που έφτανε στο ύψος λίγο πιο κάτω από τα κατάρτια. Από αυτή ξεπρόβαλε και σκορπούσε πηχτός και άφθονος καπνός. Από τα πλάγια του μια μεγάλη ρόδα στριφογύριζε που έδερνε άγρια τη θάλασσα και έκανε το πλεούμενο να προχωρεί. Άγρια στόματα κανονιών ξεπρόβαλαν από τις μπουκαπόρτες και την πλώρη του καραβιού στόλιζε μια όμορφη ξυλοπελέκητη φιγούρα που παρίστανε αρχαίο Έλληνα πολεμιστή με την πανοπλία και το κοντάρι του. Στις δυο πλευρές της πλώρης ήταν γραμμένο το όνομα «Καρτερία». Η έκπληξη των αναπλιωτών σαν αντίκρισαν το καράβι περήφανο να σχίζει τα νερά έγινε με μιας υπερηφάνεια. Και σαν έριξε τις άγκυρές του, όλοι τους τότε ξέσπασαν σε ευχές και ζητοκραυγές. Δικαιολογημένα, ήταν το καινούριο τους καράβι που από καιρό πρόσμεναν. Το πρώτο πολεμικό ατμοκίνητο καράβι, ατμήλατον όπως το λέγανε τότε οι γραμματισμένοι. Και ήταν, όπως τουλάχιστον λένε οι ιστορίες, και το πρώτο ατμοκίνητο μέσα σε όλους τους ευρωπαϊκούς πολεμικούς στόλους. Το είχαν παραγγείλει οι Έλληνες μαζί με άλλα δυο στα εγγλέζικα ναυπηγεία. Και το όνομα «Καρτερία» φανέρωνε την καρτερία που δείχνανε οι Έλληνες σε όλα τα όσα υπόφεραν με μοναδικό σκοπό να νικήσουν. Ανάμεσα στον κόσμο που ήταν συναγμένο στο γυαλό ήταν και ο γνωστός λαϊκός τυχοπλόκος Μπαρμπαχαράλαμπος που με το λαούτο του άρχισε να τραγουδάει τούτο το τραγούδι που εκείνη τη στιγμή σκάρωσε. «Όλα τα άρμενα αρμενίζουν με πανιά και με κουπιά και του κόχραν το καράβι ταξιδεύει με φωτιά». Άκουσαν οι αναπλιώτες το ταιριαστό το δύστιχο και δεν άργησαν όλοι μαζί με ενθουσιασμό να τραγουδάνε. «Όλα τα άρμενα αρμενίζουν με πανιά και με κουπιά και του κόχραν το καράβι ταξιδεύει με φωτιά». Όσο για τον Εγγλέζο αξιωματικό φιλέλληνα Κόχραν που αναφερόταν στο τραγούδι, ήταν γιατί αυτός είχε επιβλέψει στην Αγγλία την κατασκευή του καραβιού. Αφού άραξε το καράβι και γίνανε μερικές διατυπώσεις, τότε κατέβασαν από το κατάρτι την εγγλέζικη σημαία που με αυτή είχε ταξιδέψει και σήκωσαν την ελληνική. Και μαζί με αυτή και το σήμα του κυβερνήτη. Τα κανόνια από τον Μπούρτζη χαιρέτησαν τότε τη σημαία και η καρτερία με τα δικά της ανταπόδωσε το χαιρετισμό. Ταράχτηκε τα νάπλια από τα 8 κανόνια της που ήταν διπλά σε μέγεθος από των άλλων καραβιών. Όλοι από τη στεριά ξέσπασαν και πάλι σε ζητοκραυγές με δάκρυα στα μάτια και έλεγε ο ένας τον άλλον. «Ο Κάπρος κυβερνήτης της καρτερίας. Ο καπετάν Κάπρος θα του κυβερνάει». Φαινόντουσαν όλοι τους ικανοποιημένοι με το σήμα του κυβερνήτη που σηκώθηκε στο καράβι. Σε έναν από τους καφενέδες του λιμανιού ήταν καθισμένοι απ' έξω μια συντροφιά από μερικούς ναύτες Ιδραίους και παρέκει καπετανέοι πολεμιστές της στεριάς. «Με υγειά και με χαρά του καπετάν Κάπρου και πάντα νικητής», είπε ένας ναύτης Ιδραίος. Κι άλλο συμπλήρωσε. «Άξιος και τιμημένος ο καπετάν Κάπρος». Οι στεριανοί που ήταν πλάι άκουσαν το όνομα και παραξενεύτηκαν. «Κάπρος», αναρωτήθηκε από αυτούς ο γεροντότερος που φαινόταν ρουμελιώτης και όχι μόνο δεν είχε ιδέα από θάλασσα, μα δεν είχε ποτέ του πατήσει ούτε σε βάρκα. Και γύρισε στους θαλασσινούς. «Ωραία καλόπεδα, ποιον ονοματίζεται με το παρατσούκλι Κάπρο που θα κυβερνάει τούτο το μεγάλο μας καράβι?» «Τον Άστιγκα», αποκρίθηκε κάποιος από τους ναυτικούς. «Ωραία, ψαριανός είναι αυτός ή Ιδραίος?» ξαναρώτησε ο γέρος που ούτε καν κατάλαβε το όνομα.
«Εγγλέζος, γεροκαπετάνια, εγγλέζος», είπε άλλος ναυτικός. «Τι είπες? Και χαθήκανε ωραία οι δικοί μας οι καπεταναίοι και βάλανε φράγκο σε αυτό το κάστρο?» και έδειξε ο γέρος το καράβι. «Τούτος γέροντα βάζει κάτω πολλούς δικούς μας». «Πώς τον είπες?» ξαναρώτησε ο Στεριανός. «Άστιγκα». «Α», έκανε ο γέρος, που και πάλι δεν κατάλαβε το όνομα. Μα είναι η αλήθεια πως πολύ λίγοι μπορούσαν το όνομά του να προφέρουν. Φρανκ Άμπνεϊ Άστιγκς. Τόσο δύσκολο όνομα, πώς να το καταφέρουν? Γι' αυτό του κόλλησαν και το παρατσούκλι που ήταν πετυχημένο. «Είναι από τους πιο καλούς καπεταναίους που έχουμε», είπε κάποιος από τους άλλους ναύτες. «Τη θάλασσα μήτε τη λογαριάζει, και αν πεις από παλικάρι, ατρόμητος. Έχω δουλέψει πλάι του. Ο Μιαούλης, ο Κανάρης, οι Τομπάζιδες έχουν να κάνουν με την παλικαριά του Εγγλέζου». «Κι εγώ το ίδιο», είπε άλλος. «Είμαστε αντάμα στο καράβι Θεμιστοκλής. Στο 1822, στο Κάβο Μπαμπά έξω από τη Μυτιλίνη, μονάχος του αυτός καταφέρει να γλιτώσει το Θεμιστοκλή από σίγουρο βούλιαγμα που θα μας κάνανε οι Τουρκαλάδες. Και πού να τον έβλεπε σαν πηγαίναμε κατά το νησί της Κρήτης? Ώστε έχει τόσο καιρό εδώ. Πρωτόρθε στην Ήδρα στους Τομπάζιδες τον Απρίλιο του 1822 και μπήκε με μια εθελοντή στο Θεμιστοκλή, χωρίς μια πεντάρα μισθό». Εκείνη τη στιγμή ζήγωσε στους θαλασσινούς και ένας φραγκοφορεμένος. Φαινόταν παλιός τους γνώριμος. Τους χαιρέτησε κάρδια, κάθισε και ικανοποιημένος τους είπε: «Η χαρά και η ικανοποίησή μου δεν περιγράφεται που ανέλαβε κυβερνήτης της Καρτερίας ο Φρανκ Άμπνεϊ Άστιγκς». Αυτός μπορούσε με ευκολία να προφέρει το δύσκολο όνομα. «Τον ξέρεις και αφεντιά σου?» είπε από πλάι ο καπετάνιος. «Αν τον ξέρω», λέει, «έχω υπηρετήσει ως γραμματέας του και πάλι τώρα γι' αυτό ήρθα. Θα πάω μαζί του», απάντησε ο νιοφερμένος. «Οι λεβέδες από εδώ μας είπαν πριν τα χίλια καλά για τούτον», είπε ένας άλλος από τους στεριανούς καπετανέους. «Ό,τι και να σας είπαν είναι λίγο», απάντησε ο γραμματέας του. «Ξέρετε από τι οικογένεια είναι? Από τις πιο μεγάλες της Αγγλίας. Από άλλους Φράγκους τα άκουσα αυτά, γιατί ο ίδιος πάντα αποφεύγει. Λοιπόν, ο πατέρας του ήταν στην Αγγλία αντιστράτηγος και τυπλούχος, Σερ Κάρολος Άστιγκς. Πολύ πλούσιος. Είχε εισόδημα 10.000 λίρες το χρόνο. Τούτος ήρθε εδώ έτσι μόνος του, να υπηρετήσει την πατρίδα μας χωρίς μισθό. Στην Αγγλία ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Τσακώθηκε και έφυγε. Τη στολή του Εγγλέζου αξιωματικού του ναυτικού φοράει πάντα και εδώ. Είναι από τους διαλεκτούς φιλέλληνες που έχουμε. Φτάνει να σας πω πως τούτος ήταν η αφορμή να κάνουμε την ατμήλατο κορβέτα Καρτερία και την εξόπλισε με τεράστια κανόνια. Το καλοκαίρι του 1824 μου είχε υπαγορέψει και έγραψα την αναφορά του στη διοίκηση για να κατασκευάσουν ατμήλατο πλοίων. Πήγε ο ίδιος στην Αγγλία και εξόδεψε από την τσέπη του για το καράβι μας αυτό 5.000 λίρες στερλίνες». «Τι μου λες?» διέκοψε με θαυμασμό ο γεροκαπετάνιος το γραμματικό που είχε σκοπό να πει κι άλλα. «Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας σκέφτηκε. Είναι τρανός τα χρόνια?» 32 χρονών. Ο ίδιος μου είπε πως γεννήθηκε το 1794. «Ε, ωραία καλόπαιδα», μίλησε ένας άλλος γεροκαπετάνιος που ως τώρα όλο άκουγε. «Γιατί λοιπόν τούτον τον άξιο τον άνθρωπο τον παραγκομιάζεται με κάπρο? Ντροπή είναι». «Όχι από κακού μπάρμπα», δικαιολογήθηκε ένας από τους ιδραίους. «Άμα τον δεις θα με δικαιώσεις». «Ύστερα», είπε άλλος, «είναι δύσκολο το όνομά του και δεν το καταφέρνουμε». Εκείνη τη στιγμή όσοι ήταν στο γυαλό και βλέπανε την Καρτερία ρίξανε το βλέμμα του σε μια βάρκα που ερχόταν κατά έξω. Κουβέντες ακούστηκαν σ' όλους και η προσοχή τους στράφηκε κατά εκεί. Πήγανε να δουν και οι ναυτικοί. Κάποιος από αυτούς τότε έκανε νόημα με το χέρι στους στεριανούς καπεταναίους που καθόντουσαν ακόμα στον καφενέ. «Ελάτε να τον δείτε, βγαίνει στη στεριά», τους φώναξε. Και οι στεριανοί με μια ζήγωσαν να δουν και αυτοί μαζί με τους άλλους τη βάρκα που έφτανε στο γυαλό. Ο Λόρθος, στιτός στην πρίμνη της βάρκας, στεκόταν ο κυβερνήτης της Καρτερίας.
Δεν άργησε να αράξει η πολύκουπη βάρκα και με ένα ελαφρό πήδημα ο Άστινγκς βρέθηκε στη στεριά. Όλοι περιτριγύριζαν τον Εγγλέζο φιλέλληνα. Άλλοι για να τον πρωτοδούν και άλλοι για να του ξεφωνήσουν. «Άξιος, άξιος και τιμημένος! Καλή τύχη!» Και εκείνος, συγκινημένος με χαμόγελο, αντιχαιρετούσε κουνώντας το χέρι. Ήταν ντυμένος στη μαύρη ναυτική στολή του Εγγλέζου αξιωματικού με τις χρυσές κροσωτές επομίδες. Κοντό παντελόνι κάτω από το γόνατο και άσπρες μακριές κάλτσες. Το παράξενο ναυτικό καπέλο του, το τρικαντό, βαστούσε κάτω από τη μασκάλη. Απ' τη μέση του κρεμόταν ένα λεπτοκαμωμένο επίχρυσο σπαθί. Τ' ανάστημά του μέτριο, μα με ανοιχτές πλάτες, γεροδεμένο κορμί. Ολόξανθος, με ξυρισμένα μουστάκια και γένια, όπως οι πιο πολλοί Ευρωπαίοι. Απ' το τσουλούφιο στη μέση του σαγονιού του, κατέβαινε λοξή μια τούφα από ξανθά γένια, η φαβορίτα που συνηθίζαν οι Εγγλέζοι ναυτικοί. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κανονικά. Όποιος τον καλοπρόσεχε όμως, έβλεπε πως το κάτω του χείλη, απ' έξω, ακουμπούσε ένα μεγάλο άσπρο δόντι που κατέβαινε μέσα από το πάνω του σαγόνι. Και όταν χαμογελούσε ή μιλούσε και άνοιγε το στόμα του, τότε φαινόταν πως δεν είχε κανένα δόντι. Ήταν φαφούτης. Το μοναδικό δόντι που είχε ήταν αυτό το μεγάλο από πάνω που έβγαινε λίγο έξω από το στόμα του. «Έχουμε άδικο μπάρμπα που τον λέμε κάπρο», είπε σιγά ο ιδραίος ναυτικός του γεροκαπετάνιο. «Τον βλέπεις? Ωρε τι μου λες, τούτος είναι παλίκαρος». Και χωρίς να πει τίποτα άλλο, ο γεροαγωνιστής παραμέρισε τον κόσμο και ζυγώνοντας τον Άστινγκα του φώναξε μπροστά σε όλους. «Να μου ζήσεις, παλικάρι μου, με την ευχή μου να κυβερνάς το καράβι μας, καλορίζικος να είσαι». Ο Άστινγκς του χαμογέλασε με καλοσύνη και βιαστικός προχώρησε για τη διοίκηση που είχε να κανονίσει διάφορα ζητήματα του καραβιού. Το Γενάρη του 1827 η καρτερία σαλπάριζε από το Ανάπλιο επικεφαλής ναυτικής μοίρας. Από όπου και αν περνούσε ανοιχτά στο πέλαγος ή κοντά κατά το γυαλό, ο κόσμος έβγαινε στο ξάγναντο να δει αυτό το καινούριο καράβι που δεν έμοιαζε με τ' άλλα. Μερικοί που είδαν να ξεχύνεται μαύρος και πυκνός ο καπνός από την καμινάδα, θαρούσαν πως το καράβι έπιασε φωτιά και σε λίγο θα το τύλιγαν οι φλόγες. Μα εκείνο περήφανο ξακολουθούσε το δρόμο του. Κι ένας γεροθαλασσινός που από το μουράγιο του νησιού του είδε την καρτερία να περνάει κοντά, είπε σ' άλλους πατριώτες του κάνοντας το σταυρό του. «Όλα τα καρτερούσα να τα ειδώ, μα καράβι με ρόδες και με φωτιά δεν το περίμενα. Σεις που θα ζήσετε ύστερα από μένα, τι έχουν να δουν τα μάτια σας». Η καρτερία τραβούσε το δρόμο της. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει μια απόβαση ελληνικού στρατού στο Φάληρο. Είχε νυχτώσει πια.